Ελπίζω να με ακούτε καλά και τώρα θα ξεκινήσουμε την σημερινή παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους σας. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πω μερικά λόγια για την παρουσίαση για όσους είναι καινούργοι εδώ. Η παρουσίαση αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά τους καινούριους, τα καινούργια άτομα με την εταιρεία, να μάθετε κάποιες πληροφορίες γενικές. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ουσιαστικά τα νέα της εταιρείας, τα τελευταία νέα που δημοσιεύει, τα οποία και εσείς μπορείτε να διαβάζετε στο δικό σας back office. Και ας προχωρήσουμε τώρα με την πρώτη παρουσίαση, που αφορά την εταιρεία. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μας εικόνα, όπου είναι ένας πίνακας τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνιζε τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις διακρίνετε σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία έκαναν τη ζωή μας πιο εύκολη φυσικά, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε κάποια από αυτό, που είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα? Γιατί άμα κοιτάξουμε τα προηγούμενα προβλήματα και πώς θα δούμε και τα επόμενα, είναι ένα πρόβλημα για το οποίο αν δεν πάρουμε τώρα κάποια άμεσα μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον στην μορφή που είχε πριν από κάποια χρόνια. Ενώ για τα άλλα προβλήματα, εάν πάρουμε κάποια μέτρα, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα που προκαλούν. Ας πούμε για την έλλειψη ασφάλειας, μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα και να έχουμε λιγότερα θέματα με αυτό. Και ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, όπως ξέρετε, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση φυσικά έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και παρόλα αυτά προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος, είναι επίμονος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και αυτό φυσικά τον κάνει να ξεχνά πως ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τα μέσα μεταφοράς είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα που βλέπουμε σε αυτή τη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης, όπως γνωρίζετε, λογικά απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή για ένα τέτοιο ανάποδο δρόμο έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στη καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδή Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση και εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες που μας το επιβεβαιώνουν και αυτό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε τη διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σηματόσχηνα ή αλλιώς χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης και έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς, το οποίο περιβάλλει το εσωτερικό, και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμις, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα επιτρέψει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο και Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε το πρώτο μας, το οποίο είναι το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην αυροσκοπή ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και ευθυνότεροι στη συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ομοιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα
Τη σημεία άκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της σημειάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με τη Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που ακούτε αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε τονίσει μέχρι στιγμής αρκετές φορές το πόσο μας ενδιαφέρει το να είναι το δικό μας όχημα οικολογικό και ασφαλής προς το περιβάλλον. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος βοηθάει επίσης και στη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και φυσικά την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσιρές έως και ερήμους αλλά και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από, από τις ράγες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε στο πρώτο μας όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, δηλαδή όχημα το οποίο θα είναι μέσα στις πόλεις, το οποίο παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και το άλλο όχημα το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίσετε η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές.
παρατηρούμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος και φυσικά αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και αυτό με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, διότι ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και δεν έχουμε τη συγκρίση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα που θα βασιστούν και πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Βλέπουμε εδώ στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαίουχες δαπάνες. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό με τις κεφαλαίουχες δαπάνες και τα οχήματα της Skyway, τα οποία μας ενδιαφέρουν φυσικά περισσότερο, έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ στις λειτουργικές δαπάνες βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Στην περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν με την επικινδυνότητα. Παρατηρούμε επίσης πως τα άλλα μέσα μεταφοράς έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με τα οχήματα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, τις οδικές μεταφορές θέλω να πω, και τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Και τώρα στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως είναι ένα λίγο διαφορετικό διάγραμμα, καθώς μας δείχνει το πλεονέκτημα ενός μέσω μεταφοράς. Και τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στα πιο ικανά μεταφορικά μέσα. Μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και τέλος το τραμ. Και τέλος σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το είδος οχήματος, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και είναι ουσιαστικά τα φορτηγά που έχει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες και μικρές αποστάσεις. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν φυσικά πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον.
Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πειραστικά υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέρινα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης, και εκεί κάθε χρόνο βλέπουμε, διοργανώνεται μάλλον το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέρνου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρσα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Και το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους, ίσως πολύ λίγοι ή κανένας δεν πίστευε ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους, τις άλλες διάφορες υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα, μετά έγινε σιγά σιγά και αυτό έργο και πλέον είναι το έργο το οποίο βλέπουμε καθημερινά, ακούμε συνεχώς για το πώς εξελίσσεται και για τα επιτεύγματα που έχει και αυτό μας δείχνει πως και αυτή είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία με τη σειρά της και πως και αυτή έχει πολλά πράγματα να προσφέρει. Και γι' αυτό και εσείς μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε καιρό, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε για την πρώτη αυτή παρουσίαση, πριν πάμε στα νέα. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα, υψηλή ταχύτητα, ασφαλή, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις δικές του ανάγκες για να είναι πιο άνετα και πιο γρήγορα, και φυσικά φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν πάμε στα νέα, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράψετε παρατηρήσεις ή απορίες και θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα της εταιρείας, όπου έχω να πω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ξεκινήσω με αυτό το νέο το οποίο το λέμε λίγο καιρό, αλλά θα το πούμε μιας και ακόμα είμαστε στον Ιανουάριο και είναι σημαντικό νέο. Οπότε, εάν κάποιος είναι καινούριος, να ακούσει και αυτό, θα του κάνει καλό. Είναι ουσιαστικά το ότι το επίσημο κανάλι της εταιρείας στο YouTube έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο με τον Ανατόλη Γιουνίτσκι, που
σχετικά με τις γιορτές της πρωτοχρονιάς έβγαλε ένα λόγο και σε αυτό το βίντεο είπε ουσιαστικά λεπτομερώς τα αποτελέσματα της εργασίας του 2022 καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας UST. Και μας λέει ότι το 2022 συμμετείχαμε σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Ανάμεσά τους ήταν το Expo 2020 στο Ντουμπάι, το Forum στη Ρουάντα, την Ινδονησία, τη Μαλσία, τη Ρωσία, το Inatrans 2022 στο Βερολίνο, όπου το Unibike παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι. Το Κέντρο Πιστοποίησης και Δοκιμών της U-Sky στη Σάρζα το επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες. Πολλές επισκέψεις οδήγησαν σε ενεργό εργασία σε στοχευμένα έργα. Για παράδειγμα, η UST έχει υπογράψει σύμβαση με την ITS Ινδονησία για την εφαρμογή της τεχνολογίας UST στην Ινδονησία. Ξεκίνησε η ενεργή συνεργασία με το El Salvador. Μετά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Φόρουμ στη Ρουάντα και την παρουσίαση της UST στον Υπουργό Υποδομών, έχει ετοιμαστεί μια σύμβαση για το στοχευμένο έργο και είναι τώρα υπό υπογραφή. Και αυτά είναι τα λόγια που είπε Ανατόλη Γιουνίτσκι σε αυτό το βίντεο, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο επίσημο κανάλι της εταιρείας στο YouTube και να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας εκεί πέρα. Τώρα πάμε στο επόμενό μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26 του μηνός και έχει να κάνει με μία νέα έκδοση της εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί για κινητά τηλέφωνα και παρέχει πλέον την εγγραφή στο προσωπικό σας λογαριασμό και την επαλήθευση. Τώρα μπορείτε επίσης να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες των απαραίτητων εγγράφων πολύ πιο γρήγορα, έχοντας πρόσβαση μόνο στο τηλέφωνό σας. Η εταιρεία επίλυσε επίσης το πρόβλημα ελέγχου ταυτότητας, διόρθωσε άλλα σφάλματα που είχε η εφαρμογή και γενικά βελτίωσε τη συνολική χρήση και πρόσθεσε και το Face ID και τα διδακτυλικά αποτυπώματα για μέγιστη ασφάλεια. Ως υπενθύμηση, η εφαρμογή της Skyward Community σας επιτρέπει να διαβάσετε τα τελευταία νέα για το έργο που ανεβάζει η εταιρεία, να δείτε τον αριθμό των μεριδίων και το υπόλοιπο των λογαριασμών, να δείτε το ποσό των δεδουλευμένων παραπομπών ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα, να προσδιορίσετε την κατάσταση των δόσεων και την ημερομηνία και το ποσό της επόμενης πληρωμής. Αυτή η ενημερωμένη εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη για τα Android στις αγορές Google Play και Huawei App Gallery. Τώρα ετοιμάζει η εταιρεία και την κυκλοφορία της εφαρμογής για τα iOS και συνεχίζει να προσθέτει στη λειτουργικότητα του προσωπικού λογαριασμού στην εφαρμογή για τα κινητά. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει και για αυτή την εφαρμογή. Τώρα πάμε στο επόμενό μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26 του μηνός. Η επιστημονική δημοσίευση Innovative Transport δημοσίευσε ένα άρθρο για την αεροδυναμική των μεταφορών UST. Το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς το UniFlash, όπου είναι ένα Unimobile υψηλής ταχύτητας με μοναδικά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ των αρθρογράφων είναι και ο Γενικός Σχεδιαστής της Unitsky Stream Technologies, Ανατολή Unitsky. Το υλικό παρουσιάζει τεχνικές λύσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της αεροδυναμικής των μεταφορών UST. Εξάλλου περιγράφονται τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των μοντέλων υψηλής ταχύτητας της UST και τα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά την αεροδυναμική και την εργονομία. Το UniFlash έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μεταξύ πόλεων καθώς και για διεθνή κίνηση. Το ταχύπλο Unimobile είναι ικανό να φτάσει ταχύτητες έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, την απόσταση από το Minsk
το Minsk στο Παρίσι, για παράδειγμα, θα το διανύσεις σε 4 με 5 ώρες. Το Uniflas έχει ένα βελτιωμένο αμάξιμα με ομαλά συνδεδεμένα μπροστινά, μεσαία και πίσω μέρη. Οι σύνδεσμοι σύνδεσεις βασίζονται σε ειδικές καμπύλες, κάτι που αποτελεί την τεχνογνωσία της εταιρείας. Το μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στη μεγάλη διεθνή έκθεση μεταφορών InnoTrans στο Βερολίνο. Και καινοτόμες μεταφορές είναι επιστημονική δημοσίευση που ιδρύθηκε από τη Ρωσική Ακαδημία Μεταφορών και το Κρατικό Πανεπιστήμιο Σιδηροδρόμων των Ουραλίων. Το περιοδικό καλύπτει επιτεύγματα στον τομέα των μεταφορών, καθώς και κάνει ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων στον κλάδο όσον αφορά την καινοτόμο ανάπτυξή του. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30 του μηνός. Τα ενδιάμεσα στηρίγματα αντέχουν ένα περίπλοκο συνδυασμό φορτίων και υπόκειται στις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την αντοχή, τη μόνωση του θορύβου, την αντοχή σε κατακόρυφα φορτία, στατικά και δυναμικά φορτία, αντοχή σε κραδασμούς και τη διάβρωση. Με ένα τέτοιο σύνολο απαιτήσεων, ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο της κατασκευής, της συναρμολόγησης και της εγκατάστασης της κατασκευής. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με τη νέα έκδοση πιστοποιητικού ποιότητας. Έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν την πληροφορία σχετικά με το πιστοποιητικό που λάβαμε για τις ενδιάμεσες υποστηρίξεις. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την TÜVS SW Standardization Certifications και μία λεπτομερής αναφορά για όλα τα βασικά στοιχεία της δομής υποστήριξης, τα οποία θα σας διαβάσω τώρα. Τα έγγραφα Galadari για τις ενδιάμεσες δομές στήριξης έχουν ελεγχθεί. Πραγματοποιήθηκε οπτική επιθεώρηση των ενδιάμεσων δομών στήριξης. Πραγματοποιήθηκε δοκιμή μαγνητικών σωματιδίων ενδιάμεσων δομών στήριξης και παρατηρήθηκε ο έλεγχος σύσφυξης των μπουλονιών. Στο site θα δείτε τα ελεγμένα πιστοποιητικά προσόντων και έγγραφα με προδιαγραφές διαδικασίας της συγκόλλησης. Σήμερα η U-Sky Transport ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου πιστοποίησης, αντικείμενο του οποίου είναι ενδιάμεσες υποστηρίξεις μας. Αυτές είναι οι δομές που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την απαιτούμενη θέση της δομής πίστας U-Sky. Η TÜV SW Standardization Certifications είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας παγκοσμίως, με γραφεία σε 14 χώρες και ειδικευμένη σε δοκιμές, επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποίηση και εκπαίδευση. Το TÜV αξιολογείται και διαπιστεύεται από διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς διαπίστευσης και για επαγγελματισμό, ηθική αξιοπιστία και ανεξαρτησία στην αξιολόγηση πιστοποίησης. Η TÜV SW Standardization Certifications πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν εκδόθηκε και πιστοποιητικό συμμόρφωσης που είναι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ και άμα πάτε στο site όπου είχε αυτό το νέο μπορείτε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το certification. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να υπενθυμίσω πριν κλείσω ότι μπορείτε να πάτε να δείτε όλα αυτά τα νέα μέσα στα chat που έχουμε για την εταιρεία που βρίσκεστε εσείς και να διαβάσετε όλα αυτά τα νέα με περισσότερες λεπτομέρειες.
έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις πρόοδους που έχει η εταιρεία. Και με αυτά θα κλείσω σήμερα. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις και ναι, σας εύχομαι και εγώ επίσης καλό μήνα, καθώς από αύριο ξεκινάει καινούργιος μήνας. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Και μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο της μέρας και τα λέμε. Καλό σας βράδυ.